ιατρικά και προσωπικά. Mm-hmm. Εσύ έχασες ποτέ την ισορροπία σου? Φυσικά. Ωραία. Καλό είναι να λέμε και λίγο αλήθειες, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι όποιος είναι στην τηλεόραση ή κάνει, ας πούμε, αυτό που κάνεις εσύ επάγγελμα. Όχι. Τέλος, θα κάνει όλα ολόσωστα ή μπορεί και τα ρυθμίζει όλα. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Δεν ισχύει και αυτό. Θέλω να τα λέμε αυτά στον δεν κόσμο. Δεν ισχύει καθόλου αυτό και το γεγονός ότι απήχα και τηλεοπτικά και ως καλεσμένη και κάνοντας κάτι και γενικά δεν έβγαινε, γιατί χρειάστηκα μια πολύ μεγάλη περίοδο για μένα να βρω ξανά τις ισορροπίες μου, να σηκωθώ από τα πατώματα, να έχω το αληθινό μου χαμόγελο. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Και όταν παράλληλα πρέπει να είσαι όρθιος και δυνατός για να εμπνέεις και τους ανθρώπους που σε αγαπάνε και στηρίζονται πάνω σου και για να βρεις τις καινούργιες ισορροπίες. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξυπνάμε και φοράμε το γαλάτσιο μας σακάκι και βαφόμαστε και είναι όλα καλά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το ένα κομμάτι παρασύρει το άλλο στο να αφήσουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα και στο άλλο. Δηλαδή η δουλειά σε σχέση με την προσωπική ζωή. Η προσωπική ζωή, μιλάω για το κομμάτι γάμος, έτσι, ναι, δεν μιλάω γενικότερα. Ελέγει. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ με τη δύναμη που έχει ο καθένας μας και τα αποθέματα. Υπάρχουν στιγμές που όλοι μας αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα. Μα τίποτα. Θέλουμε να κάτσουμε σε ένα κρεβάτι κουκουλωμένοι μέχρι πάνω, να αυτό μην μας το λες άνθρωπος. Κατάθλιψη. Γιατί όλοι το έχουμε περάσει. Όχι, κάποια στιγμή αυτό να κουκουλώνουμε κάτω από ένα κρεβάτι, ναι, και δεν θέλω ούτε να μιλήσω ούτε να δω κανένα. Αυτή είναι μια θλίψη και μια μελαγχολία. Για να υπάρχει μια κατάθλιψη κλινικά διαγνωσμένη, απαιτούνται κάποια χαρακτηριστικά. Όχι, ξέρεις τι, γιατί το λέμε, ναι, και καμιά φορά πείθουμε τον εαυτό μας. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εύκολα τη λέξη κατάθλιψη. Όλοι το λέμε. Έχουμε μια δυσκολία. Αυτό το διάστημα περνάω κατάθλιψη. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί αυτό αμέσως περνά και ένα μήνυμα στον εαυτό μας και πείθουμε τον εαυτό μας για όλο αυτό που γίνεται, για όλο αυτό που νιώθουμε. Η κατάθλιψη θέλει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να διατηρείται, ένα εξάμηνο και πλέον, και μετά είναι πραγματικά κλινική κατάθλιψη. Οι δυσκολίες μας, η θλίψη, η μελαγχολία, την περνάμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Οι σπουδές που έκανες αυτό... βοήθησαν. Δηλαδή θα βοηθούσε κάποιον περισσότερο αν διαβάσει, δεν σου λέω να πάει να δώσει εξετάσεις, αν κάτσει και ασχοληθεί με έναν άλλο τρόπο στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Κοίταξε, νομίζω ότι το διάβασμα μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί βλέπουμε αντικειμενικά κάποια πράγματα, χωρίς το φίλτρο του συναισθήματος ή του προβλήματος από το οποίο εμείς περνάμε όλες μας τις σκέψεις και τις πράξεις. Και φυσικά βοηθάνε και πάρα πολύ οι ειδικοί, γιατί αυτό κάνουν ουσιαστικά. Τη δική σου δύναμη σου δείχνουν οι καλοί ειδικοί αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν υπάρχουν γιατροσόφια και μαγικά. Οι καλοί ειδικοί που κάθονται και σε ακούνε για να μπορέσουν να μπουν στο δικό σου θέμα, οι ίδιοι μετά. Δεν αισθάνονται αυτό όλο το βάρος, ότι είμαι διαλυμένη. Πολύ. Γιατί έχω ακούσει, έχω συζητήσει σήμερα με 5 διαφορετικούς ανθρώπους, 5 διαφορετικά πράγματα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή έχω ξεχάσει τα δικά μου, αλλά είμαι ένα ερείπιο. Θα σου πω. Οι ειδικοί περισσότερο από όλους πρέπει να έχουν το δικό τους ειδικό και το δικό τους επόπτη. Φίλες, αυτό το έχω ξανακούσει, ισχύει. Δεν το κάνουν πολύ και είναι λάθος. Είναι και αντιδεοντολογικό και, έχει και τεράστιο βαθμό δυσκολίας μετά. Γιατί πώς θα προστατεύσω εσένα που έρχεσαι να με συμβουλευτείς, αν εσύ μου πεις ένα πρόβλημα που εκείνη τη στιγμή το αντιμετωπίζω κι εγώ. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο στη συνεδρία που θα σου έχει λέω εγώ τα δικά μου. Αυτό έχει τύχει. Φυσικά. Εννοείται. Και θα φτάσω να σου λέω εγώ τον πόνο μου και όχι εσύ το δικό σου.